Σάμος FM 97,7 και υπάρχει λόγος που θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρουμε πολύ και ειδικότερα πολλές. Λαπαροσκοπική χειρουργική. Μια χειρουργική που από ό,τι φαίνεται κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος καθώς έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής χειρουργικής. Και όχι μόνο. Όμως κάτι που αφορά κυρίως γυναίκες. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον μαιευτήρα γυναικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πριονιστή, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πριονιστή. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε σε εσά? Είμαστε καλά και βέβαια σας περιμένουμε. Να σας ρωτήσω λοιπόν, καθώς έχει συνδεθεί το όνομά σας με τη λαπαροσκοπική χειρουργική στη γυναικολογία. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος στη χώρα μας, μια και εφαρμόζεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες, ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική και ειδικότερα στη γυναικολογία. Η λαπαροσκόπηση, ξεκινώντας να μιλήσουμε γενικά για λαπαροσκόπηση, ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 σαν μια διαγνωστική μέθοδος σε περιπτώσεις οξείας κοιλίας πριν ακόμα ανοίξουμε. Δηλαδή με μια μικρή οποία που εισαγόταν κάμερα μέσα στη κοιλιά της ασθενούς ή του ασθενούς, ειδικά τότε το πρώτο ξεκίνησαν οι γυναικολόγοι, βλέπαμε μέσα από κάμερα τι ακριβώς συμβαίνει, πού έχουμε αιμορραγία, για ποιο λόγο υπάρχει οξύς πόνος και αναλόγως αποφασιζόταν εκείνη τη στιγμή το χειρουργείο που θα γίνει και ποια τομή θα γίνει. Αυτό βέβαια στην πορεία και ειδικά στην δεκαετία του 90 και μετά δημιουργήθηκαν και τα εργαλεία που χρειαζόμασταν. Πλέον μιλάμε, έχουμε φτάσει στη δεκαετία του 2010, τα οποία μπορούσαν και μπορούν να πραγματοποιήσουν πάρα πολλά χειρουργεία. Εγώ θα έλεγα περίπου το 90% των χειρουργείων στην γυναικολογία και σε πολλές άλλες ειδικότητες γίνονται πλέον λαπαροσκοπικά. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ουσία αποφεύγουμε τη μεγάλη τομή που γίνεται σε ένα κλασικό ανοιχτό χειρουργείο και γίνονται 3 ή 4 μικρές τομές από μισό έως 1 εκατοστό και χειρουργούμε μέσω από κάμερα την ασθενή. Είναι επίσης ο πρόδρομος της ρομποτικής, όπου ήδη υπάρχει η ρομποτική και εφαρμόζεται στη χώρα μας. Mm-hmm. Είμαι ευτυχώς από αυτούς που κάνουν και ρομποτική χειρουργική. Δυστυχώς όμως, επειδή είναι ανάθετα τα εργαλεία που είναι μιας χρήσης, είναι κάτι απαγορευτικό στον πολύ κόσμο. Πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια η ρομποτική χειρουργική σιγά σιγά θα επικρατήσει πάνω στη λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά ακόμα είναι νωρίς να το πούμε. Γιατί είναι επανάκριβα αυτή τη στιγμή τα εργαλεία, οπότε γίνεται λίγο απαγορευτικό. Απαγορευτικό σε αυτές τις εποχές. Γιατί μου, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή την εξειδίκευση, πού την παίρνει κάποιος γιατρός ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά και με τη λαπαροσκοπική μέθοδο? Υπάρχουν κέντρα λαπαροσκοπικά στην Ευρώπη. Λαπαροσκοπήσεις γίνονται και στην Ελλάδα, όμως για να γίνεις δεκτός σαν μέλος της Ένωσης Ενδοσκόπων Γυναικολόγων Ευρώπης, συνήθως χρειάζεται να βρίσκεσαι σε κάποιο κέντρο του εξωτερικού που να πραγματοποιήσεις step by step, βήμα-βήμα δηλαδή, ένα συγκεκριμένο νούμερο επεμβάσεων και να δώσεις κάποιες εξετάσεις μετά στο board, στο υπεύθυνο όργανο, όπου σου δίνει το ok ώστε να μπορεί να είσαι εγκεκριμένος λαπαροσκόπος χειρουργός. Μάλιστα. Οπότε πίσω σας, κύριε Πριονιστή, υπάρχει ένα υπόβαθρο ιατρικής γνώσης, αλλά και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα έλεγα... Στη Βρετανία από ό,τι πληροφορώ. Θα έλεγα ότι μετά από 7 χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και κατά κύριο λόγο τα 5 από τα Λονδίνο και 2 στη Γλασκόβη, υπήρχε ένα αρκετό backup και σε χειρουργία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους μέντορές μου και τους δασκάλους μου απάνω. Στο να προχωρά στη σημερινή εποχή κάνοντας ιατρική του σήμερα. Mm-hmm. Όλο ένα και περισσότερος κόσμος πάντως εμπιστεύεται αυτή τη μέθοδο, τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα που εσείς στα όσα χρόνια της ιατρικής σας πορείας και της εξειδίκευσης σας έχετε καταγράψει από τη συγκεκριμένη μέθοδο? Υπερτερεί σχεδόν σε όλα, ή θα έλεγα μάλλον σε όλα σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική.
Καταρχήν έχουμε πάρα πολύ μικρή παραπονή στο νοσοκομείο, δηλαδή όταν στη μία μέρα θα μπει, θα χειρουργηθεί και την άλλη μέρα μέχρι το μεσημέρι θα έχει φύγει. Αυτό χαμηλώνει πάρα πολύ και το κόστος της επέμβασης τόσο όσο αφορά ένα νοσοκομείο, αλλά όσο αφορά γενικά το κόστος του γιατρού, το κόστος του νοσοκομείου, της παραμονής κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει λιγότερος έως σχεδόν καθόλου πόνος μετά το χειρουργείο. Και ο λόγος είναι γιατί δεν γίνονται τομές. Τομές γίνονται, που γίνονται είναι μικρές, μισό έως ένα εκατοστό. Άρα η ανάρρωση είναι άμεση. Ναι. Η γυναίκα την επόμενη μέρα φεύγει από το νοσοκομείο, την μεθεπόμενη μπορεί να βγει έξω για κόλτα και στην εβδομάδα πάνω έχει αναλάβει όλες τις δραστηριότητες. Μπορεί να οδηγήσει, μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες, κάτι που είναι σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο, όπου ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι 4-5 μέρες. Η γυναίκα θέλει περίπου ένα μήνα να επανέλθει στις κανονικές δραστηριότητες. Άρα ήδη έχουμε δύο πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου συμφύσεις μετά την επέμβαση, άρα για μια γυναίκα είναι σοβαρό για το θέμα της μονιμότητάς της. Επίσης υπάρχει πολύ μικρότερη απώλεια αίματος. Έχουμε το πλεονέκτημα να μεγενθύνουμε έως και 20 φορές το σημείο που χειρουργούμε μέσα από την κάμερα, άρα μπορούμε να κάνουμε πολύ λεπτές επεμβάσεις, όπως είναι ο λιφαδενικός καθαρισμός σε περίπτωση καρκίνου του ενδομητρίου, αυτό που λένε, ξέρουν οι γυναίκες, σε καρκίνο της μήτρας. Άρα τα πάντα έρχονται υπέρ σε σχέση με την κλασική χειρουργική. Mm-hmm. Όμως, γνωρίζω ότι στην αρχή τουλάχιστον στην Ελλάδα η λαπαροσκόπηση συνδεόταν με τη διάγνωση κυρίως. Έχει λοιπόν δύο διαστάσεις πλέον. Η λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείται και στη χειρουργική αλλά και στη διαγνωστική. Έχει τα ίδια. Ναι. Ναι. Διαγνωστική η λαπαροσκόπηση θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για να κάνουμε μια διερεύνηση υπογονιμότητας. Όπως επίσης και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν αιστείες ενδομετρίωσης σε μια γυναίκα ή όχι. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε τη χειρουργική λαπαροσκόπηση, θα μιλήσουμε για εξωμήτριο κύληση, θα μιλήσουμε για κύστη οθήκη, αφαίρεση νομιωμάτων μέχρι και 13-15 εκατοστά, όπου θα χρειαζόταν μια τομή περίπου στα 12 εκατοστά για να το αφαιρέσουμε. Ολική στερεκτομή μήτρας με ή χωρίς τα εξαρτήματα, με δηλαδή χωρίς τις οθήκες. Όπως επίσης και σε καρκίνο μήτρας, το λεγόμενο καρκίνο ενδομητρίου, γίνεται λαπαροσκοπική αφαίρεση μήτρας οθηκών και επίσης λιφαδενικός καθαρισμός ολόκληρης της PL. Άρα είμαστε πολύ μπροστά πλέον, ναι, σε αυτό που λέμε ιατρικό γίγνεσθε. Νομίζω ότι είναι μια μέθοδος η οποία, όπως είπατε, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη και αν θα το ήθελαν να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική χειρουργική και όχι σε ανοιχτή χειρουργική, δεν μπορούν να το κάνουν εξαιτίας αντικειμενικών προβλημάτων ή επειδή πέρασαν ή έχουν κάποια άλλη ασθένεια? Ναι, αντενδείξεις υπάρχουν. Ευτυχώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός του πληθυσμού όπου δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Μιλάμε συνήθως για ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν τα 100-110 κιλά. Είναι θέμα μεγάλου βάρους και μεγάλης αναπόθεσης λίπου στη κοιλιά. Είναι για ανθρώπους που υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια ή από άσθημα. Και επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει στο παρελθόν είτε περιτονίτιδα ή πολλαπλά χειρουργία. Το να έχει μια γυναίκα χειρουργηθεί με δύο κεσαρικές δεν είναι αντένδειξη. Αλλά η γυναίκα η οποία έχει χειρουργηθεί με πολλά χειρουργία στην κοιλιά, με κάθετες τομές ή έχει για κάποιο λόγο υποστεί κάποια περιτονίδα, όπως είναι σε περίπτωση της πολυπεδίτητας, αν έχει κάνει περιτονίδα, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη τομή στην κοιλιά. Ναι, γιατί από κάτω δημιουργούνται πολλαπλές συμφύσεις, άρα υπάρχει κίνδυνος διάρκειας του εταίρου. Κάτι που δεν υπάρχει αν δεν υπάρχουν αυτές οι αντενδείξεις. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω βεβαίως και αν υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα, δηλαδή αν υπάρχει η συσχέτιση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τις επιπλοκές λόγω της αναισθησίας ή αν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται. Κυρία Ικαρίου, εγώ θα σας πω το εξής, ότι στην ουσία τα τελευταία περίπου 10 χρόνια
το 90-95% των γυναικολογικών χειρουργείων που βάζω είναι μόνο λαπαροσκοπικά. Η ασθενής φεύγει την άλλη μέρα από το μεσημέρι από το νοσοκομείο, δεν πονάει. Στη χειρότερη περίπτωση θα πάρει κάποιο τεφόν. Είναι χαρούμενη στο ότι έχει λύσει το πρόβλημά της και είναι ακόμα πιο χαρούμενη στο ότι μπορεί να γυρίσει στις καθημερινές δραστηριότητες σε 2 με 3 μέρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για μητέρες οι οποίες έχουν και ένα μικρό παιδί από πίσω που πρέπει να φροντίσουν. Άρα δεν χρειάζεται να απασχολήσουν ανθρώπους κοντινούς της οικογένειάς τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Πριονιστή, διότι στη σημερινή εποχή που όλοι πλέον είναι αναγκαίο να φροντίζουμε τα της οικογένειάς και την ίδια μας τη ζωή, ο χρόνος αλλά και η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά τώρα με το επίμαχο θέμα των κακοηθειών, διότι βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα σε κάθε οικογένεια σχεδόν υπάρχει και ένα αντίστοιχο θέμα τέτοιο υγείας. Μπορεί η λαπαροσκοπική χειρουργική να έχει αποτελέσματα και σε τέτοιες περιπτώσεις ή ενδείκνυται? Ήδη στη γενική χειρουργική πάρα πολλά χειρουργία κακοήθειας καρκίνων, δηλαδή χειρουργούνται λαπαροσκοπικά. Τώρα όσον αφορά την γυναικολογία, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ναι, σε καρκίνο μήτρας, καρκίνο ενδομετρίου όπως λέγεται ιατρικά, γίνεται αφαίρεση λαπαροσκοπικά. Από εκεί και πέρα, αν θα μιλήσουμε για καρκίνο οθικών, αυτό που είναι ασφαλές είναι το ρομπότ, το οποίο όπως είπα και πιο πριν είναι κάτι το οποίο το καθιστά απαγορευτικό λόγω τιμής. Απαγορευτικό γιατί το λέτε? Απαγορευτικό, απαγορευτικό γιατί το κάθε εργαλείο στο ρομπότ είναι μόνο μιας χρήσεως. Ναι. Άρα θα υπολογίσετε ότι θα χρειαστούν 4 με 5 εργαλεία τάξης μεγέθους 800 έως 900 ευρώ έκαστο. Άρα καταλαβαίνετε πού εκτοξεύεται το νοσοκομιακό κόστος. Μάλιστα. Και για την εποχή που ζούμε σήμερα με την Ελλάδα μέσα σε μια κρίση μετά από 7 χρόνια γίνεται σχεδόν απαγορευτικό για τον περισσότερο κόσμο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση και δεν είναι δυνατή να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Γίνεται όμως απαγορευτικό λόγω κόστους. Μάλιστα. Γιατρέ μου, έχουμε διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται κάποιες προσπάθειες οι ασθενείς, κοινωνικά ομάδες, να μπορούν και να δέχονται ιατρική βοήθεια μέσω προγραμμάτων αλληλεγγύης. Και μάλιστα εσείς είστε ένας από τους γιατρούς που συμμετέχουν στην αποστολή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω για τους ανθρώπους οι οποίοι με κοινωνικά κριτήρια αδυνατούν να καλύψουν τέτοιου είδους νοσηλίες. Υπάρχει κάποια δυνατότητα, υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάποια μέρημνα ώστε κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη αλλά έχει και πρόβλημα υγείας να μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλου τύπου κριτήρια? Όσο αφορά τα κρατικά νοσοκομεία δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τώρα από εκεί και πέρα η Αποστολή έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Ήμουνα μαζί με την Αποστολή σε πολύ κοντινό σημείο όταν πρώτο ξεκινήσαμε και στήσαμε και το γυναικολογικό ιατρείο και εξακολουθώ και είμαι κοντά με την Αποστολή για όποτε με χρειάζεται για χειρουργία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χειρουργηθούν οικονομικά. Τώρα από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι σαν γιατρός δεν πάω να είμαι και άνθρωπος, ζω στην Ελλάδα, δεν είμαι εκτός Ελλάδας. Βλέπω την καθημερινή πτώση της οικονομίας και το πόσο ζορίζονται οι άνθρωποι στο να ανταπεξέλθουν. Άρα από εκεί και πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα πάντα μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα μου. Μάλιστα. Ακολουθείτε λοιπόν αυτό που κάνουν και οι συνάδελφοί σας γιατροί εδώ στη Σάμο, γιατί είναι προς τιμήν του ιατρικού κόσμου και το βλέπουμε και ελπίζουμε να συμβαίνει και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της πραγματικής ανάγκης αντιμετωπίζονται με μια ιδιαίτερη μέρημνα, φροντίδα, στήριξη, αλληλεγγύη από τον ιατρικό κλάδο. Χαίρομαι που και εσείς το ίδιο δηλώνετε. Και κύριε Καρίο, θα σας διακόψω και θα σας πω ότι σήμερα η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου στην Ελλάδα, είτε είναι στα δημόσια νοσοκομεία, είτε είναι στα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία, πραγματικά δίνει φοβερές μάχες τόσο με τον χρόνο,
όσο και με τον πόνο του ασθενός, και αυτό το λέω, αποτελεί μια πραγματικότητα. Κακώς έχει η ιατρική κοινότητα σπηλωθεί σε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δίνουν πραγματικές μάχες στο να βοηθούν την ανθρώπινη ζωή, και θα σου πω μόνο το πιο απλό. Αυτό που θα ξέρετε είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί μέσα στο ΕΣΥ τουλάχιστον μία έως και τέσσερις πολλές φορές εφημερίες που κάνουν μέσα στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας κτλ. Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι. Αυτό το να μην πληρώνεσαι στο 24ωρο που δουλεύεις, μιλάμε για ένα full 24ωρο, όπου πολύ είναι με 1 έως 2 ώρες ύπνο την ημέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνουν για χρήματα. Γιατί δεν πληρώνουν? Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν γιατί πραγματικά θα πρέπει να παλέψουν στο να παραμείνουν ζωές εν ζωή και όχι να καταλήξουν κάπου αλλού. Μάλιστα. Κωνσταντίνος Πριονιστής, μαιευτήρας γυναικολόγος, χειρουργός στη λαπαροσκοπική χειρουργική στη γυναικολογία. Ιδιαίτερη χαρά που μιλήσαμε μαζί σας, καθώς όμως μιλούσαμε δεχόμαστε τηλεφωνήματα ακροατριών, οι οποίες και ήθελαν να θέσουν κάποια ερωτήματα με πληθώρα αυτών που σχετίζονται με την εξωσωματική. Οπότε συλλέγουμε αυτές τις ερωτήσεις, γιατρέ μου, και θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε μια επόμενη συζήτησή μας ή κατά την άφηξή σας στη ΣΑΜΟ, να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις που σχετίζονται με εξωσωματική. Κυρία Ικαρίου, χαρά μου που με καλέσατε. Εύχομαι καλό μεσημέρι στη ΣΑΜΟ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.